Ένα πολύ. Όχι, όχι. Θα κάνει την πάσα Άγγελος. Έλα. Αχ. Πολύ καλησπέρα. Ας ξεκινήσουμε τη μέρα με λίγο γυμναστική παρέα με τη Δανάη Μπάρκα για να ανεβάσουμε ενέργεια. Τώρα τελειώσα. Στον κόσμο έφερε το πρώτο της παιδί το μεσημέρι του Σαββάτου η Μαρία Καρλάκη. Η τραγουδίστρια, αφού γιόρτασε τα γενέθλιά της το βράδυ της Παρασκευής, την επόμενη μέρα στις 7 το πρωί γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι. Ο Γιωρίκας Πυλίδης παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Όλγα Καρπουζίδου, μετά από 7 χρόνια σχέσης. Ο ίδιος είχε ως επιθυμία να κρατήσει το χαρμόσυνο γεγονός μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αλλά και από τα social media. Οι γάμοι με άρωμα Survivor δεν σταματούν. Είναι γεγονός. Έχουμε το προσκλητήριο γάμου της Ελίζα Μπεθελέτσι. Ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στις 9 Δεκεμβρίου. Η Taylor Swift και ο Travis Kelce δεν μπορούν να κρύψουν τον ερωτά τους. Ο Travis βρέθηκε στη συναυλία της στο Buenos Aires και στο τέλος αντάλλαξαν ένα φιλί. Το βράδυ της Κυριακής, η Ζόζεφιν και ο Νίνο πραγματοποίησαν την πρώτη επίσημη κοινή τους εμφάνιση με αφορμή την παρουσίαση του νέου άλμπουμ της Ζόζεφιν, «Τα καλά κορίτσια». Το όνειρό μου πραγματοποιήθηκε, δηλαδή βγήκε το δεύτερο άλμπουμ μου. Το πλευρό σου και ο Νίνο σήμερα εδώ, για πρώτη φορά μαζί. Ναι. Κάποιο τραγούδι σου έχει γράψει, γιατί γράφει και τραγούδια. Όχι, δεν μου έχει γράψει κάποιο τραγούδι, μπορεί στο μέλλον όμως. Ποιο είναι το αγαπημένο του από το καινούριο σου δίσκο? Νομίζω έτσι ένα που έχουμε μαζί είναι το «Επειδή έχει εκείνος το ερωτά μου», έγραψα κι εγώ ένα το ερωτά μου και είναι το φιερώνει ένα στον άλλο. Είναι ο άνθρωπός μου και νομίζω σε αυτές τις στιγμές είναι πολύ σημαντικό να είναι δίπλα μου και έτσι είμαι κι εγώ δίπλα του. Πότε το κατάλαβες? Νομίζω από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε. Ο γάμος είναι κάτι που σε ενδιαφέρει? Δεν νομίζω ότι είναι στα σχέδιά μου, αλλά αυτά νομίζω είναι μεταξύ των δύο ανθρώπων. Αν θέλουν να παντρευτούν ή να κάνουν παιδιά, δεν είναι κάτι. Άρα δεν έχεις σκεφτεί τον εαυτό σου νύφη με οικογένεια? Όχι, όχι, είμαι πιο cool με αυτά τα θέματα. Η μαμά σου μένει. Κοντά, δίπλα μένουμε. Είναι στην Ελλάδα, γύρισε, ναι, ναι. Τον Νίνο τον έχει γνωρίσει? Εννοείται, ρε παιδιά. Έχεις γνωρίσει τους γονείς του? Ναι. Τι πρόταση είχες για την Eurovision? Ήμασταν στις συζητήσεις, αλλά εκεί έμεινε. Δεν είναι κάτι που πεθαίνω αν δεν πάω. Θα ήθελα πιο πολύ για τη χώρα μας να το κάνω. Εύχομαι αλήθεια να σκίσει η Μαρίνα, γιατί της αξίζει. Το πιο ακριβό πράγμα που φοράς πάνω σου αυτή τη στιγμή? Αλλά δεν το φοράω, αλλά το συνοδεύω. Να κάνετε το επόμενο βήμα, να παντρευτείτε, το έχετε σκεφτεί ποτέ? Όταν θα το κάνουμε θα το δείτε και εσείς, θα το κρατήσουμε κρυφό. Μαζί μένετε, έτσι δεν είναι? Ναι. Ενοχλεί που κάνει και αντίστοιχα. Η Αλεξία μαγειρεύει τέλεια, εγώ δεν έχω ιδέα πώς να μαγειρεύω, δεν ξέρω τίποτα από αυτά. Τι κάνει και σε ενοχλεί στο σπίτι? Δεν κάνει κάτι, η αλήθεια είναι ότι είναι τέλειος. Δεν κάνεις δουλειές στο σπίτι? Ναι, εντάξει, κάτι κάνω, θα στρώνω το κρεβάτι καλά. Το βράδυ της Παρασκευής η Έλενα Παπαρίζου βρέθηκε σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση και στήριξε το Make a Wish. Ναταλία, εκπληρώθηκε η δική σου ευχή 3 χρόνια πριν και είχε ζητήσει ευχή από την Έλενα Παπαρίζου. Ναι, η Έλενα Παπαρίζου μου άρεσε πάρα πολύ σαν τραγουδίστρια. Αφού μου δόθηκε ευκαιρία, ήθελα να τη συναντήσω. Ανυπομονούσες, κοιμήθηκες καλά το βράδυ ή είχες ανυπομονησία μεγάλη? Ναι, είχα και ανυπομονησία, όμως και άγχος, τα συνηθισμένα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Το Make a Wish είναι. Το αγαπώ πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ να βοηθώ και εγώ να ολοκληρώνω ευχές παιδιών. Είδαμε σήμερα και την Ναταλία. Είναι παιδί ευχής, δικό σας παιδί ευχής. Ναι. Και περάσαμε και πάρα πολύ ωραία. Είχαμε πάει για φαγητό στο Χαλάνδρι. Μετά πήγαμε στο στούντιο και τραγουδήσαμε. Κάναμε διάφορα πράγματα. Και με κάθε παιδί που θέλει να είμαι μαζί και να ολοκληρώσω μια ευχή του, προσπαθώ πάντα να κάνουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Τι εισπράττεις από τα μάτια των παιδιών? Εγώ να πω την αλήθεια ότι μπορεί και τα ίδια τα παιδιά καμιά φορά όταν έρχονται να με βρουν, ότι μπορεί να έχουν λίγο άγχος, αλλά έχω κι εγώ άγχος, γιατί θέλω πραγματικά οι στιγμές που ζούμε να είναι μεγάλες. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια κριτική απέναντι στις γυναίκες για το κομμάτι, όπως είδαμε και τη Δέσποινα Βανδύ, με τα ρούχα της. Ένα ρατσισμό ηλικιακό στο κομμάτι των ρούχων. Γιατί καλέ. Σε έκανα like και της είπα καλή σεζόν με τον Γιώργο.
Εννοείται. Κούκλα είναι. Τον τελευταίο καιρό έχουν ακουστεί και πολλά σχόλια σε σχέση με τις γυναίκες και γενικότερα τους ανθρώπους που έχουν παραπάνω κιλά, αν μπορούν να φοράνε συγκεκριμένα ρούχα. Έχω φάει κι εγώ αρκετά κριτική για αυτό το πράγμα.